Αλλά δεν πως ήτανε. Ένα από τα μέλη ήταν παιδί δικό μας. Α, τα αυτά που είναι. Την κλωζάκι δεν περνάει, δεν μπορεί. Την κλωζάκι. Θέλει να πάει. Ναι, ναι, όποια. Θέλει να πάει. Αν ποτέ θέλετε τίποτα. Δεν έχω τόσο πρόβλημα. Ποιος είναι παιδιού. Με τον Νίκο γνώριζες. Θα γνώριζες το μάναζι. Για τον Νίκο θα με βρεις. Το χέρι είναι άλλο. Τώρα δεν πάει για κάποιο λόγο. Θα βρεις. Αυτό ήταν εδώ μέσα και το δαχτυλίδι ήταν εδώ. Πάει μωρά, με το σπρώξει αυτό, πάει, αυτό λίγο. Για να πάμε μαζί. Θες να μου κρατάς το δαχτυλίδι. Ναι. Όχι, αυτό πρέπει να σου κοθεί λίγο και να έρθει έτσι να καλέσει κάτω. Ναι, αυτό πήρε από τη μάτρα. Αυτό είναι. Ήταν εδώ. Από τους βάρους, από τα νερά, εγώ αυτό λέω. Ήτανε ακριβώς εδώ. Δεν έχω ξαναδεί. Θέλω να το περάσω το δαχτυλίδι να βγει έξω. Αυτό δεν βγαίνει, έτσι δεν απε... Όχι, είναι όλα... Αυτό είναι μέσα εδώ. Έτσι, αυτό είναι μέσα εδώ, το κεντρικό. Και αυτό εδώ πέρα είναι μόνο κόμματο, το οποίο πέρασε κάτω από τον κρίκο και έξω από τον κρίκο. Να πω ότι ήταν μια ιδέα, πρωτοβουλία και υλοποίηση του Νίκου του Μάνεση, ενός ανθρώπου που πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και νομίζω ότι όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Εδώ στο φιλόξενο χώρο του Splash του ΕΟΤ. Φιλόξενο λίγο, το ποτίσαμε λίγο παραπάνω. Φιλόξενος παραμένει φιλόξενος. Για να φυτρώσει φιλοξενία καλύτερα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας και να πούμε ειλικρινά ότι δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και η δουλειά, ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζουμε ιδιαίτερα στην περιοχή μας και μάλλον με αφορμή το συγκεκριμένο συμπόσιο ελπίζω να καλλιεργεί περισσότερο και να είναι μια δράση που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, γιατί όλα αυτά τα γλυπτά θα κοσμήσουν κάποιο χώρο του τόπου μας και νομίζω ότι είναι πολυτέλεια να έχουμε τόσο εντυπωσιακά πράγματα και σε μια τέχνη που νομίζω ότι έχει σημαντική προοπτική. Να δώσω μάλλον που θα δώσω πρώτα το λόγο στον Νίκο του Μάνεση, μου επιτρέπετε όλοι οι υπόλοιποι να πει δύο κουβέντες για όλο αυτό το πράγμα, καθώς είναι η ψυχή αυτού του συμποσίου. Νομίζω και πέρυσι που πραγματοποιήθηκε το πρώτο στο τέτοιο, ο Νίκος ήταν έτσι και να μας πει δύο κουβέντες. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Από αυτόν που έβαλε την πιο ψηλή σκόνη μέχρι αυτόν που έβαλε το μεγαλύτερο βόλο για να δημιουργηθεί αυτό το οικοδόμημα. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που μετείχαν και αυτοί με το λιθαράκι τους αυτό που φτιάξαμε. Φέτος πήγε καλύτερα και στο οργανωτικό του, αλλά και στο καλλιτεχνικό του κομμάτι. Έχουμε πολύ αξιόλογα έργα. Ελπίζω αυτό να δώσει όθηση στη Δημοτική Αρχή να μας φιλοξενήσει και του χρόνου, να μας φιλοξενήσει με καλύτερους όρους, μέσα σε εισαγωγικά, να μπορέσουμε να δουλέψουμε 2 ή 3 μέρες παραπάνω, να φέρουμε στον τόπο έργα καλύτερα, δυνατότερα και με πιο μεγάλη προοπτική. Πιο μεγάλη ανάπτυξη. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε όλοι γνωστοί και άγνωστοι για μένα. Εμείς. Να δώσω μετά τον λόγο, μετά την πάσα που έδωσε ο Νίκος στο Δήμαρχο, τον οικοδεσπότη όλες αυτές τις προσπάθειες, για αυτούς δύο κουβέντες. Νομίζω ότι αυτές οι δουλειές είναι συλλογικές, δεν είναι δουλειές ενός ατόμου. Πολύ περισσότερο, αν θέλετε, εδώ που βλέπουμε μια ανθρώπινη δημιουργία εξαιρετικής ποιότητας. Με τον Νίκο βέβαια γνωριζόμαστε πολύ παλιά και ξέρω τη δουλειά του, μια και συνυπήρξαμε ξανά, εκείνο σαν εκπαιδευτής στο θεραπευτήριο, εκπαιδευτής ξυλοκοινωνικής. Παρακολουθούσε η αλήθεια είναι εξ αποστάσεως την πορεία του. Πέρυσι που έμαθα ότι πήγε στη Χερσόνησο και έκανε το πρώτο συμπόσιο, μου έκανε εντύπωση βέβαια, λέω γιατί όχι, αφού ξέρω ότι μένει στη Νέαπολη. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα και το δεύτερο συμπόσιο γίνεται εδώ.
Είναι δέσμευση του χρόνου ότι θα ξαναγίνει εδώ, στον ίδιο χώρο. Έλεγα και πριν ότι δεν φτάνει να θέλουμε εμείς, η Δημοτική Αρχή, να στηρίξουμε τους δημιουργούς. Θα πρέπει και η εκδήλωση η οποία οργανώνεται να έχει από μόνη της μια δυναμική για να μας αποδείξει και να μας τραβήξει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Έχουμε αποδείξει ότι πράγματι είμαστε εδώ για να συμπεριλάβουμε τέτοια γεγονότα στην ζωή της πόλης. Η επιθυμία μας θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου να ξέρουμε τις ημερομηνίες που θα γίνει αυτή η εκδήλωση την επόμενη χρονιά, ούτως ώστε να μπει στο καλεντάρι μας και να είναι, αν θέλετε, ένα από τα γεγονότα για τα οποία θα έρθουν επισκέπτες στην πόλη και όχι απλά επειδή βρεθήκαν εδώ την περίοδο που γίνεται το γεγονός, να έρθουν να το δουν. Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε πώς θα οργανωθεί καλύτερα την επόμενη χρονιά και να αποτελέσει από εδώ και πέρα ένα γεγονός το οποίο να μην μείνει στη διάρκεια μιας δημοτικής περίοδου, αλλά να αποτελεί ένα γεγονός που και οι επόμενες δημοτικές αρχές να θέλουν να το συνεχίσουν, γιατί θα αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, πολύ περισσότερο που τα έργα τους θα μείνουν να κοσμήσουν τους δημόσιους, τα δημόσια κτίρια, το Δήμο. Η πόλη έχει και προηγούμενο με την γλυπτική, με τις Biennale που διοργανόταν πριν κάμποσα χρόνια από το Minos Beach στο ξενοδοχείο της οικογένειας Μαμιδάκη, όπου συμμετέχει και ο Δήμος, όπου καλλιτέχνες γλύπτες με διάφορα υλικά από όλο τον κόσμο ερχόταν εδώ με τα σχέδιά τους και συμμετείχαν με κάποιους ντόπιους καλλιτέχνες, τους αδερφούς Σωτηριάδη, και αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο είναι ένα boutique hotel που μπορεί καθένας να πάει να δει εξαιρετικής ποιότητας δημιουργήματα. Έτσι εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι σε μια ειδική κατηγορία, στο ξύλο, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και ειδικά αρκετά από ό,τι είμαστε αυτά είναι ελιά, που είναι το δέντρο της Κρήτης. Άρα μας ενδιαφέρει έτσι περαιτέρω αυτή η υπόθεση. Ευχαριστούμε λοιπόν και σας περιμένουμε και του χρόνου, όχι μόνο εσάς, κι άλλοι αν ενδιαφέρονται, να το δούμε, απλά να το ξέρουμε νωρίς για να μπορούμε να το οργανώσουμε, να το συμπεριλάβουμε στον προϋπολογισμό του Παοδάν, όπου και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού αλλά και ο Πρόεδρος του Παοδάν εδώ, ο Λευτέρης ο Ραφαηλάκης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, θα βοηθήσουμε στο να γίνει ακόμα καλύτερα και περισσότερο κυρίως γνωστό στο κοινό, για να υπάρχει επίσκεψη, γιατί το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε 5 γλυπτά και να τα στολίσουμε, είναι να έρθει ο κόσμος, να δει όλη αυτή τη διαδικασία, να δημιουργηθεί εκείνο το ενδιαφέρον, ούτως ώστε να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιοι μικροί γλυπτές, να θελήσουν κάποιοι από αυτούς να ασχοληθούν στο μέλλον. Μα ακόμα και ένας κάθε δύο χρόνια να προκύπτει, είναι νομίζω ένα δημιούργημα σημαντικό. Θα ευχαριστήσω και εγώ τους αυτούς οι οποίοι προσέφεραν τα υλικά. Νομίζω ότι ο κύριος Κυρικλάκης ήταν ο κύριος χορηγός, οπότε τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Στην ξυλία, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Και εδώ είμαστε για να δούμε πώς το κάνουμε όλοι μαζί. Είναι ο κύριος Αλεξάκης, ο κύριος και ο κύριος Χρυσός. Χρυσός που μας πρόσφερε κάμποσα υλικά. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους και σας περιμένουμε και την επόμενη χρονιά. Να είστε καλά. Μια λεπτομέρεια, Δήμαρχε, για τους εκτός Κρήτης, δεν ξέρω, επειδή το λέμε έτσι για να ξέρουμε πριν από το τέλος του χρόνου τι μπορούμε να, φέρουμε. Για τους εκτός Κρήτης υπάρχει το θέμα των εισιτηρίων. Υπάρχει θέμα. Επειδή δεν μας δίνουν οι ναυτιλιακές, δεν μας δίνουν οι αεροπορικές, έχουμε θεματάκι. Αν ξέρουμε τον αριθμό, θα δούμε πώς το διαχειριζόμαστε. Okay, είτε ζητώντας εκτόσεις, είτε εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι και πώς. Πώς το κάνουμε. Έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι οι χορηγοί μας, όχι μόνο όσοι αναφέρθηκαν εδώ, αλλά και η διαμονή τους είναι φιλοξενία των ξενοδοχείων του Ερμισκοράου και του Μιραμάρα. Οπότε, αν ξέρουμε εν καιρός, θα μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στο να περπατήσουν καλύτερα αυτά τα πράγματα. Ακόμα γι' αυτό και είπα να το εντάξουμε στον προϋπολογισμό του. Από αύριο θα μιλήσουμε ξανά. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχω την ευκαιρία. Ο κύριος Μάνεσης. Να πούμε ότι και εμείς στην πορεία μάθαμε περισσότερα πράγματα για το συγκεκριμένο συμπόσιο. Θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους καλλιτέχνες, θα το συνδυάσουμε λίγο.
τα διπλώματα συμμετοχής στο δεύτερο συμπόσιο θα τα δώσει ο Δήμαρχος και κάθε ένας του να πει δύο κουβέντες για το έργο του και την εμπειρία του στη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο συμπόσιο. Εγώ λέω μια και εμείς, εγώ και εσύ θα δώσω Λευτέρης, που είναι και ο τρίτος παράγων της παρέας. Ωραία, κύριε Ραφαϊλάκη. Ελάτε κύριε Ραφαϊλάκη να πείτε και εσείς δύο κουβέντες. Κύριε Ραφαϊλάκης είναι πάρουμε όλα πάνω μας, έτσι, να βαράνε κι άλλους, όχι μόνο μας. Κύριε Ραφαϊλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΝ, θα δώσει το πρώτο τίκετ στο Λαμπρόπουλο τον Νίκο, να πει και δύο κουβέντες, ένας θα μιλήσει. Να πει δύο κουβέντες. Αυτό είναι το έργο μου, είναι ο σύγχρονος Ιωνάς, που ενώ τον έχει καταψύει το ψάρι, βγαίνει ξανά στην επιφάνεια, αναγεννημένο. Στο γραφείο μου θα πάει. Όσοι είναι εδώ καταλαβαίνουν. Ήταν φανταστική, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είμαστε κριτικοί, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, εγώ δεν είχα ξανάρθει στον Άγιο Νικόλαο, στις άλλες πόλεις είχα ξανάρθει, αλλά εδώ δεν είχα ξανάρθει. Είναι φανταστικά, φεύγουμε μαγειμένοι από εδώ. Τον κύριο Γιώργη Νικόλαο. Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να μείνουν εδώ τα έργα μας, να τα χαίρεστε, να τα χαίρεται και ο κόσμος, να τα αγαπήσει. Να μας πει από πού ήρθατε, γιατί να γνωρίζουμε, γιατί έχετε ταξιδέψει. Ναι, εγώ έχω έρθει από την Αθήνα. Καταγωγή μου είναι από την... ο πατέρας μου είναι από την Ορεινή Ναύπαυτο και η μητέρα μου είναι από την Αρκαδία. Και με τον Νίκο το Μάνεση που πρωτομιλήσαμε μέσα εκεί του ίντερνετ, με προσκάλεσε και να το επεξήλθω. Να μας πεις για το έργο σου, γιατί είσαι μια δύσκολη δουλειά και θέλω να μας το κάνεις έτσι πιο λιανά. Ωραία. Γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ναι, ήταν δύσκολο κομμάτι και όσον αφορά το ξύλο. Είχε αρκετές ρογμές που με δυσκόλεψαν και που είναι και επικίνδυνες για την όλη ιστορία, αλλά εντάξει, το φτιάξαμε, νομίζω θα κρατήσει. Είναι ευκάλυπτος πρώτα απ' όλα, μάλλον προφανώς ήταν γυρισμένο στούμπα, γιατί αυτά εδώ μάλλον είναι τα κλαδιά που πάνε προς τα πάνω, τα μεγάλα. Και το έκανα κάπως έτσι να χωρίσουν αυτό, να χωρίσει αυτό το συμπαγές το πράγμα και να λύσουμε και για πρώτη φορά να βγει ένα δαχτυλίδι από κάπου που ήταν στον κορμό, να το βγάλουμε έξω από το δέντρο χωρίς να... Δικιά μου σκέψη είναι αυτή, δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά και τα καταφέραμε και εγώ δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει. Σαν γρίφος είναι, θέλω να βάλω τον κόσμο να σκεφτεί το πώς και το γιατί, γιατί έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε και αυτό. Και αυτό στο γραφείο του Δημάρχου πρέπει να πει, έτσι. Στον κύριο Μίχο Ευάγγελο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τη φιλοξενία και την αγάπη. Εγώ έχω τη χαρά να είμαι στο δεύτερο, να ήμουν στο πρώτο, η Δέσποινα Ευαγγελίστηκε. Ο Κώστας ο Κυρικλάκης και πέρυσι και φέτος με τίμηση με ένα κορμό ελιάς. Πέρυσι ήταν πόνεμα, φέτος είναι κορμός που φυλάχτηκε και σώθηκε από την πρέσα. Και αυτό έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η φύση από μόνη της έχει εργατέχνης. Μέσα στον χρόνο δημιουργούνται. Η δική μας δουλειά, η δική μου δουλειά είναι να σκύψω πάνω τους, να τα καθαρίσω, να αναδείξω το τι κρύβουνε. Κάποιες φορές μιλάνε, κάποιες φορές δεν μιλάνε. Τότε εδώ μίλησε. Στις μέρες λοιπόν που το πέδευα και με πέδευε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι το παλιό πάντα εγκλωβίζεται από το νέο. Με την καλή έννοια της λέξης εγκλωβισμός. Ο εγκλωβισμός γίνεται έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρουμε τι κάνει η νεολαία σήμερα, τι σκέφτεται, πώς συμπεριφέρεται, πού οδηγείται, γιατί τα μυαλά μας είναι κολλημένα στο χθες.
Εγκλωβισμένοι είμαστε. Αυτό το έργο λοιπόν για μένα αυτό ακριβώς καταλήγει. Έχει διάφορες μορφές, διάφορες φάτες, είναι το αγαπημένο μου χόμπι, ο αγαπημένος μου τρόπος να εκφράζομαι και είναι ένα στίχημα για τον θεατή να τις ανακαλύψει ή όχι. Αν τις ανακαλύψει, συμβαδίζουμε. Αν δεν τις ανακαλύψει, κάποια άλλη στιγμή ίσως θα τα καταφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι... Στο έργο σου, Βασίλη. Στο έργο σου. Ναι. Ότι ευχαριστούμε για την φιλοξενία, γιατί ήταν... περιμέναμε κάποια πράγματα από αυτά που γίνανε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή είναι Σέρες Παγκαίο. Όσον αφορά το έργο, έχει να κάνει με αυτό που λέγεται φλόγα, εσωτερική φλόγα. Του παλιού και του νέου, νεοέλληνα. Και μέσα από δυσκολίες και από πράγματα, από καταστάσεις που έχει τραβήσει αυτός ο τόπος, που λέγεται Κρήτη, που λέγεται Ελλάδα, δεν πρέπει να σταματάμε να αναγεννόμαστε από τις τάχτες. Έχουν περάσει πολλοί από εδώ, θα περάσουν και άλλοι προφανώς. Και πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, να γνωρίζουμε και να μην σταματάμε να αναγεννόμαστε. Και είναι και ένας φόρος τιμής για ένα μέλος της οικογένειας μου, ο οποίος είναι θαμμένος σε αυτό το τόπο. Εδώ. Εδώ, στο Καλατά. Ναι, στο Καλατά, στο Καλατά. Και ήταν φόρος τιμής για αυτό το 19χρονο παιδί, για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Παγκαίο, μπράβο. Αυτό είναι καβάλα, είναι πολύ κοντά σε όλα. Είναι... Θεσσαλονικές μας είναι, Θεσσαλονικές. Να πούμε ότι ο okay, Φλόρινα... Καταγωγή Ασπρόγια Φλωρίνης, μένω αγγελοχώρη Θεσσαλονίκης. Άρα πολύ. Να αναφέρω ότι οι πρώτοι οι τέσσερις που αναφέραμε ουσιαστικά έρχονται από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και ουσιαστικά δίνουν αυτό το χαρακτήρα του Πανελλήνιου Συμπόσιου. Ευελπιστούμε να είναι και την επόμενη χρονιά και να είναι και ακόμη περισσότεροι από την υπόλοιπη Ελλάδα προσφέροντας τα έργα. Όμως δεν θα μπορούσα να συμπόσω να λείπουν και οι Κρήτες ξυλογλύπτες. Θα ξεκινήσω με τον Πετράκη τον Μανώλη. Εδώ. Γιώργος Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, για ό,τι έχετε κάνει για εμάς. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι πολύ σημαντικό, δεν μπορούσα να έρθω να συμμετέχω από την αρχή. Έκανα κάτι πάρα πολύ γρήγορο, εξυπηρετιστικό, το οποίο δεν με αντιπροσωπεύει τέλεια. Ελπίζω τον χρόνο να μπορέσω να κάνω κάτι πολύ καλύτερο. Είναι αυτός ο καλόγερος, ο οποίος το ξύλο αυτό, από ό,τι είπε ο Νίκος, ο Μάνεσης, το βρήκε στη θάλασσα. Από την Νότια Κρήτη. Και έχω κάνει έναν σαν παλιό φιλόσοφο. Ναι. Από ό,τι μου το είπε και μου το υπενθύμισε ο Ευάγγελος Μίκος, ότι πιο πολύ με αρχαίο λέει και με κάποιο φιλόσοφο κάποιες άλλες εποχές μοιάζει. Αυτό που μπόρεσα στον χρόνο αυτό για σε μία μέρα που το έκανα. Και αν δεν είσαι ορεστή, δεν θα μπορούσε να γίνει σε μία μέρα. Να δώσω στον Μουτσόγλου το στάθι το επόμενο. Να πω και εγώ με τη σειρά μου δύο λογάκια. Ευχαριστώ πολύ όλους τους καλούς μας χορηγούς, το Δήμο, την αγάπη του χώρου που μας γεμίζει. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις και εδώ και στο Λάζ και δίπλα στο Βότσαλο, παντού. Σαν αφορά το έργο μου τώρα, κατά κύριο λόγο, είναι πιο πολύ συναισθηματικό. Διότι έχω μια αγάπη προς το Γιουπαετό και συγκεκριμένα τον Κοκκινολέμη, ο οποίος με τη συμπεριφορά μας εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια έχει μια τάση να εξαφανίζεται, όπως πολλά είδη ζώων πάνω και στο νησί αλλά και στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εφόσον γνώριζα ότι τα έργα όλα θα εκτεθούν σε χώρους δημόσιους, έτσι προτίμησα να κάνω ένα σπαετό Κοκκινολέμη για να ευαισθητοποιήσω όσο περισσότερο μπορώ τους ανθρώπους ως προς την προστασία του αλλά ως προς τη φύλαξή του, γιατί δυστυχώς
αναπαράγεται εδώ πέρα στο Βραχασότη και πάνω στερεά Ελλάδα στα Αργολίδα, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που συμμετείχα στο δεύτερο συμπόσιο εξυλλογικής. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους με καταπληκτικές ιδεολογίες, μύτης και σχήματος, εντός και εκτός του χώρου. Και θα χαρώ να συνευρεθώ και στο επόμενο και όσο με έχει θέσει καλά και στην πορεία αυτή της εξέλιξης μου. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης να δώσω στον Τζόρτζη τον Μιχάλη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία, αν και είμαι από εδώ, φιλοξενούμε. Μιχάλης, ήταν κομμάτι της φιλοξενία, δεν λες τώρα έτσι. Και να ευχαριστήσω τον δάσκαλο μου, τον Νίκο Δουμάνεση, γιατί είμαι καινούριος. Είμαι μαθητής ακόμα, το έργο μου είναι αυτό. Ένα περιστεράκι, δεμένο, ελεύθερο, και μπορεί να πάει, και μπορεί να πάει όπου φτάνει η αλυσίδα. Ήταν μεγάλη μου τιμή για έναν που έχει κάνει ένα χρόνο μαθήματα να βρεθώ μαζί με τους καλλιτέχνες δασκάλους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσανε, μου δώσαν και κουράγιο έστω τις τελευταίες δύο μέρες να παρουσιάσω αυτό που βλέπετε. Πολύ ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε που για δεύτερη φορά έχουμε να θυμόμαστε που είμαστε. Ο κύριος Αθανασάκης δεν βρίσκεται, μας θα τον παραλάβει μαζί με τον κύριο Μάνεση σαν τη συμμετοχή να μας μιλήσει για αυτός και αυτό. Λοιπόν, να πω για τον φίλο τον Γιώργο τον Αθανασάκη, ο οποίος είναι από το Ηράκλειο, έχει κάνει αυτά τα δύο έργα, ένα αγκαλιασμένο ζευγάρι μέσα σε μια σπηλιά και αυτό εδώ πέρα το προσωπείο. Δούλεψε δύο μέρες στην αρχή του φεστιβάλ, αλλά μετά λόγω εργασίας δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην αυτονομία εδώ πέρα, σε αυτή τη μικρή τελετή. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και φίλος που ασχολείται με το ξύλο. Όχι επαγγελματικά. Ήταν και στο πρώτο συμπόσιο, είναι ένα πολύ καλό παλικάρι. Ελπίζουμε να τον έχουμε και του χρόνου. Αυτά. Τώρα το... Το δικό μου. Το δικό μου είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι ένα λιχνάρι που τρίγοντάς το βγαίνει από μέσα μια κάπνα και από μέσα από την κάπνα βγαίνει ένα βιβλίο. Δηλαδή δεν υπάρχει μαγεία, υπάρχει γνώση. Μόνο αυτό. Έτσι λοιπόν. Πέρα από αυτό, βέβαια ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ό,τι έχει γίνει από μέρος του Δήμου, από μέρος των χωρικών, από μέρος των συμμετοχόντων. Και να πω ότι πέρα από το συμπόσιο, κάτι που δεν είπα στην αρχή, είναι μία γνωριμία μεταξύ μας, η οποία ανταλλάξαμε ιδέες και σκέψεις και γνώσεις για αυτό που κάνουμε, για αυτό που αγαπάμε όλοι το ίδιο. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Εμείς. Να κλείσουμε και εμείς τώρα με τη σειρά μας, να ευχαριστήσουμε πραγματικά όλους όσους ήρθαν εδώ πέρα, συναναστραφήκαμε τις τελευταίες 5 μέρες μαζί. Τους χορηγούς, να τους αναφέρουμε, τον κύριο Κυρικλάκη, τον Αλεξάκη, το Χρυσό, το ξενοδοχείο Ερμής, το ξενοδοχείο Μιραμάρε, το αγιαζόμενο αυτοκίνητο, τα Byron, όλοι αυτοί πραγματικά στην πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια και σε όλες τις εκδόσεις που κάνουμε είναι συνοδοιπόροι μας, μας βοηθάνε ώστε να κάνουμε όμορφα πράγματα στον τόπο μας. Να ευχαριστήσω πάλι άλλη μια φορά τον Νίκο Τομάνεση, που πραγματικά είχε την ιδέα και δεν αρκούν οι ιδέες, είναι η υλοποίηση. Έτρεξε για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα τελευταίες 5 μέρες γνώρισα κάποιους ανθρώπους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων είναι κομμάτι της επικοινωνίας και νομίζω τη στέγνηση του εγκλωβισμού λίγο που απεγκλωβίζεσαι. Δηλαδή αυτό που είπε από τη μία ο Βαγγέλης ή από την άλλη ο Βασίλης, νομίζω ότι η αναζήτηση μάλλον σε απεγκλωβίζει περισσότερο. Να δώσουμε τώρα στους καλεσμένους μας ένα αναμνηστικό, το λεύκομα που με τόσο κόπο έχουμε όπως ο Δήμαρχος. Είναι το καλλιτέχνημα του Δήμου. Του Δήμου αυτή τη στιγμή, για να μας θυμάστε. Ουσιαστικά είναι η ιστορία του τόπου, όλου του Δήμου, μέσα από φωτογραφίες. Οπότε κανείς το διαβάζει εύκολα και χωρίς να ζορίζεται. Λοιπόν, Δήμαρχε, ερώτηση του νυν Δήμου. Όλο του Δήμου, του σημερινού, δηλαδή όλο του Μεραμπέλου. Όλο του Μεραμπέλου. Σημαίνει ότι έχει Νεάπολη, έχει Βραχάση, έχει Κριτσά, έτσι όπως είναι. Ο καλλικρατικός ή κλεισθενικός δήμος. Ή, εν πάση περιπτώσει, για εμάς τους παλιότερους, η επαρχία Μεραμβέλου, που έτσι τα λέμε καλύτερα, καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Που σημαίνει
από τα όρια του νομού Ηρακλείου μέχρι το Λασίδι και μέχρι τα όρια με την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία. Λοιπόν, το πάμε δήμαρχη να μην κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Στους μεραμπελιούς δεν θα δώσετε. Εσείς τα ξέρετε. Θα το σκεφτούμε αν θα δώσουμε στους μεραμπελιώτες. Εσείς τα ξέρουμε που λέει και ο Χάρης. Είμαστε και Νικολάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι και ο... Ποιοι έχουν μείνει, άλλοι παιδιά δεν... Άλλος ένας είναι. Ο Αθανασάκης, τον παίρνω εγώ και τον παίρνω. Έτσι αλλιώς και οι ντόπιοι δεν θα μείνουν, προστεύω απλά. Ναι, εντάξει παιδιά. Θα έρθει ευκαιρία το γραφείο να δείτε και ποιο έργο θα έχω βάλει δίπλα μου. Για να πάρετε τα δικά σας.